να ξεκινήσουμε τότε με την παρουσίαση του κυρίου Βαρκαράκη, ο οποίος μας μίλησε για την ογκολογία. Μια ερώτηση, δηλαδή, από τη μία μεριά σκέφτεσαι πολύ φασαρία για το τίποτε. Είμαστε μαζί με τον Στέλιο και Γιάννη μαζί, ας πούμε, γιατί λέω για τα λες και τα λοιπά, ναι. Απ' την άλλη μεριά, όταν ξεκίνησαν τα λαπαροσκοπικά, υπήρχε ένα editorial του Καβούση, στο Journal of Urology, που έλεγε «Δεν θα αποφασίσουμε εμείς, οι ασθενείς επιβάλλουν αυτό που θέλουν». Λοιπόν, το οποίο αποδείχθηκε αληθινό για τα λαπαροσκοπικά. Δηλαδή, άμα το ζητάει ο άρρωστος, ένας μετά τον άλλον, αναγκάζεσαι να το μάθεις, γιατί αυτό σου ζητά, σου επιβάλλουν οι ασθενείς. Και θυμάμαι ότι με τη συντηρητική λειτουργία, με τις ενέσεις, στα κλινικά φροντιστήρια ερχόταν ο κόσμος να μάθει για ενέσεις, γιατί ακριβώς υπήρχε ένα διπλανό ιατρείο που το έκανε. Οπότε σε πιέζει ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι παρόλο που φαίνεται υπερβολικά, σαφέστατα πάει εκεί, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω τι αίσθηση έχετε με δεδομένο ότι το ρομπότ, οι πατέντες πλησιάζουν στη λήξη. Θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτές τις τιμές. Τουλάχιστον σε ένα συνέδριο που βέβαια πριν 1,5 χρόνο, τώρα 2 χρόνια. Που είχα δει το Μάνον, μου είπε ότι έχουν πολλές πατέντες δυστυχώς η Intuitive, η οποία είναι μια εταιρεία που το δεσμεύει πάρα πολύ το χώρο. Πάει πίσω την επιστήμη. Αυτό είναι το σχολείο. Πάει πίσω την επιστήμη. Και πρέπει κάπου να υπάρχουν πλέον και στην Αμερική αλλά και παντού να περιορίσουν τις πατέντες. Δεν μπορεί μια εταιρεία να σπάει τις πατέντες και να καθυστερεί την εξέλιξη από ανταγωνισμό, όπου οι τιμές. Και το ρώτησα, άμα βγουν ανταγωνισμός, ποιες θα είναι η τιμή του ρομπότ, και μου λέει γύρω στα $400,000. Εκεί θα πάει, άμα βγουν και άλλες εταιρείες. Όταν θα γίνει αυτό, πιστεύετε ότι ακόμα θα έχει θέση η λαπαροσκοπική να εξελίσσεται? Καταρχάς, νομίζω ότι θα είναι μια λύση. Δηλαδή, μακάρι να γίνουν πιο φτηνά αυτά τα εργαλεία. Οπότε πλέον πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο. Τώρα υπάρχει ανταγωνισμός. Ο κάθε ρομποτικός, ακόμα και ψέματα λέει, για να πείσει τους αρρώστους ότι αυτό που κάνω εγώ είναι μοναδικό και ελάτε σε μένα. Και ως ένα βαθμό το πετυχαίνουν. Έχω την αίσθηση ότι αν πλέον αυτή η τεχνολογία είναι πλέον widespread για όλους και είναι πλέον εφικτή, νομίζω ότι πλέον και ο καθένας, κάθε ουρολόγος στη ριζική προστατεκτομή θα προτιμάει δηλαδή, όπως νομίζει αυτός. Δηλαδή τώρα αν θα κάνει ρομποτικά γιατί είναι πιο εύκολο ή θα την κάνει λαπαροσκοπικά, νομίζω θα κάνει αυτό που έχει διδαχτεί. Τώρα το ρομποτικό σου και αν δεν μας τι είναι πιο εύκολο να μάθεις, λαπαροσκοπική ή ρομπότ? Ό,τι κάνεις. Στην Ελλάδα λέτε ή στην Αμερική? Συγγνώμη, εγώ θέλω να επενδύσω χρόνο να μάθω. Στην Ελλάδα, στην ρομπότ Αμερική ή λαπαροσκοπική? Εγώ θα πάω οπουδήποτε. Τι είναι πιο εύκολο σαν τεχνική, λέω, να μάθω, το ρομπότ ή τη λαπαροσκοπική? Καταρχάς, πιστεύω ότι η λαπαροσκοπία, το ρομποτικό είναι λαπαροσκοπία, έτσι. Απλώς έχεις τη δυνατότητα περισσότερων κινήσεων και αυτό ίσως το κάνει πιο εύκολο για κάποιον λαπαροσκόπο, έτσι. Για κάποιον που είναι ναΐβ λαπαροσκόπικη. Έχουμε δύο σχόλια, από τον κύριο Σκολαρίκο και τον κύριο Γιαννακόπουλο. Στέλιο, εσύ πρώτα, που είσαι μπροστά. Εγώ θέλω να πω το εξής. Λοιπόν, καταρχήν για το λες και το ρομπότ. Το ρομπότ, όπως είδατε, το έδειξε ο Γιάννης Βαρκαράκης, έχει κυκλοφορήσει ειδικά ports για να μπορεί να δουλέψει το ρομπότ με μία τρύπα. Το ρομπότ εξακολουθεί να έχει το ίδιο μειονέκτημα αισθητικά που έχει και η κλασική λαπαροσκοπική. 3, 4 και 5 πόρτες. Αυτό που προσφέρει το λες είναι αισθητικό αποτέλεσμα. Γιατί η τομή γίνεται στον ομφαλό, εμβυθίζεται μέσα και θα δείτε το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό μετά. Δεν βλέπεις τομή. Το ρομπότ δεν έχει να κάνει με αυτό, με το αισθητικό αποτέλεσμα. Άρα δεν ανταγωνίζεται το ρομπότ, το λες. Ίσα-ίσα πασχίζουν να βάλουν το ρομπότ στο λες, δημιουργώντας κατάλληλα ports. Από εκεί και πέρα, για το ρομπότ που εμένα είναι ο προβληματισμός μου και σας λέω ειλικρινά, θα ήθελα να το συζητήσουμε πολύ ώρα αυτό. Όσον αφορά το ρομπότ υπερέχει σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το ρομπότ δεν είναι καλύτερο σε όλα από τη λαπαροσκοπική χειρουργική και εγώ επιμένω σε αυτό. Για παράδειγμα, δεν θεωρώ ότι το ρομπότ είναι καλύτερο όταν πάει να κάνει κανείς μια λαπαροσκοπική νεφρεκτομή σε καμία περίπτωση. Είναι ίσως καλύτερο στο προστάτη. Στην πυροπλαστική προσφέρει ευχέρεια στο χειρουργό. Ένας καλός λαπαροσκόπος μπορεί να κάνει μια πολύ ωραία λαπαροσκοπική πυροπλαστική. Αν με ρωτήσετε όμως τι είναι πιο εύκολο να μάθει κανείς, το ρομπότ. Για να μην ξεφύγουμε όμως
Ένα σύντομο σχόλιο, Αντρέα, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η παρουσίαση του κυρίου Βαρκαράκη είναι καθαρά αυτό το θέμα. Ένα σύντομο σχόλιο. Απλώς να απαντήσω στον κύριο Χατζηχρήστου πολύ σύντομα. Εύκολο είναι ό,τι μαθαίνεις με σωστή εκπαίδευση σε σωστό κέντρο στα σωστά χρόνια. Το ίδιο εύκολο να μάθεις λαπαροσκοπική χειρουργική, το ίδιο εύκολο να μάθεις ρομποτική χειρουργική στα σωστά χέρια με τους σωστούς δασκάλους. Δεν υπάρχει πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Το δύσκολο είναι να μάθει κανείς χειρουργική. Πάνω στην παρουσίαση του κυρίου Βαρκαράκη για την νανοτεχνολογία, θέλω να κάνω απλώς ένα μικρό σχόλιο και δεν κάνω το σοφό, δεν είναι οι δικές μου σκέψεις, αλλά παρακολούθησα πρόσφατα ένα συνέδριο επεμβατικών ακτινολόγων και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο Μέγαρο Μουσικής με διακεκριμένους ομιλητές από την Αμερική και από την Ευρώπη που είχαν ένα παρόμοιο θέμα και σας μεταφέρω το συμπέρασμα. Η πρόβλεψή τους είναι ότι σε 15 χρόνια μία μεγάλη γκάμα ογκολογικών επεμβάσεων, δεν μιλάω τώρα για την ουρολογία, μιλάω για όλη την χειρουργική, με τις εξελίξεις που μας έδειξε ο κύριος Βαρκαράκης, πιστεύουν ότι θα έχει εξαφανιστεί, εμφυτεύοντας μικρά σωματίδια στα οποία θα έχουμε προσδώσει βιολογικές ιδιότητες και θα μπορούμε να πλησιάζουμε έναν όγκο και είτε με κάποια χημειοθεραπεία που θα υπάρχει μέσα σε αυτό το σωματίδιο, είτε με κάποια εξωτερική μορφή ενέργειας, ακτινοβολίας, ό,τι θέλετε πέστε το, θα μπορούμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και ένα άρθρο το οποίο διάβασα στο ίντερνετ και θέλω να το πω αυτό. Καταρχάς υπάρχει ήδη ένας νομπελίστας ο οποίος έχει πάρει το Νόμπελ για την έρευνα στην νανοτεχνολογία. Τα τελευταία 2 χρόνια υποψήφιοι για Νόμπελ ήταν 6 άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την νανοτεχνολογία και το μεγαλύτερο ερευνητικό εργαστήριο που υπάρχει στον κόσμο, δεν το ήξερα κι εγώ, είναι το Berkeley Lab. Έχει σαν βάση και σαν έδρα το Berkeley. Είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό εργαστήριο στον κόσμο. Απασχολεί 5.000 ερευνητές σε όλη την Αμερική, αλλά βασικά στην Καλιφόρνια. Έχει ένα budget πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και το 40% αυτού του budget είναι στην νανοτεχνολογία. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είμαστε εδώ σήμερα στην Πορταριά, μετά από αρκετά χρόνια, όταν θα βλέπουμε τις εφαρμογές της εξέλιξης αυτής της τεχνολογίας, όλοι θα θυμηθούμε ότι για πρώτη φορά ακούσαμε για την νανοτεχνολογία στο συνέδριο του κυρίου Χατζηχρήστου στην Πορταριά. Μία ερώτηση, Γιάννη. Τι πιστεύεις ότι θα είναι το πρώτο που θα εμφανιστεί στη ζωή μας, του κοινού ουρολόγου? Έτσι, γιατί το σχολείο απευθύνεται στον κοινό ουρολόγο. Από την νανοτεχνολογία, λέτε. Πιστεύω αυτό που υπάρχει ήδη, δηλαδή καλύτερες αποκνωστικές μεθόδοι και ίσως και χημειοθεραπεία, στοχευμένη χημειοθεραπεία. Αυτή τη στιγμή είναι η απεικόνηση, αλλά το μέλλον και η... και είναι ογκολογία. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η απεικόνηση. Οι καλύτερες πρακτικές εφαρμογές είναι. Λοιπόν, να πάμε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.